Απίστευτη νεροποντή στο κόμμα. Βλέπετε την κατάσταση. Δείτε εδώ οι δρόμοι. Σε λίγα λεπτά με αυτή την ένταση θα γίνουν ποτάμια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κύριε Παπαϊωάννου, και εδώ στο κόμμα σας βλέπω τώρα το βράδυ, τι λένε οι κάτοικοι? Οι κάτοικοι είναι λίγο αναστατωμένοι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ζουν πάντα με αυτό το άγχος όταν βρέχει, αν θα πλημμυρίσουν ή δεν θα πλημμυρίσουν. Ήρθα για ενημέρωση και από τον πρόεδρο του χωριού και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Θα πρέπει αυτό κάποια στιγμή το θέμα να λυθεί. Δεν μπορεί ένα χωριό να ζει με αυτό το κίνδυνο όταν βρέχει. Τώρα είναι η μπόρα, πρέπει να πειράσει η μπόρα, να δούμε αν είναι εξασφαλισμένος ο κόσμος, αυτό που μας ενδιαφέρει. Και θα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά, τις επόμενες μέρες, να το συζητήσουμε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μην χρειαστεί να μετακινηθεί ο κόσμος σε γυμναστήρια, σε από εδώ που εκεί, γιατί όπως και να το καταλαβαίνετε, είναι άνθρωποι με μεγάλης ηλικίας, είναι παιδιά, είναι δύσκολο και δεν είναι εύκολη μετακίνηση. Μακάρι να μην χρειαστεί, αυτό έχω να πω, να μετακινηθεί ο κόσμος. Κύριε Μουστάκα, ποια είναι η κατάσταση? Έχουμε και ένωση του κόμματος. Θεωρήσαμε στη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπανό και τον Δήμαρχο, να προχωρήσουμε σε προληπτική εκένωση των κατοίκων του κόμματος, ιδίως ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλές κατοικίες και ισόγειες, έτσι. Θα φιλοξενηθούν στον χώρο του κλειστού ο γυμναστηρίος στο Χαλκιοπούλιο. Εκεί θα υπάρχουν 200 πλήνες, θα υπάρχει σύντηση, θα υπάρχει η ομάδα του Ερυθρού Σταυρού, η οποία θα φιλοξενήσει τον κόσμο και τον τακτοποιήσει. Περνάμε δύσκολες στιγμές αυτή τη στιγμή και ευελπιστούμε τις επόμενες ώρες να υπάρχει μια ύφεση στο φαινόμενο, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν γκρίνια, υπάρχει γκρίνια από τον κόσμο, υπάρχει αναστάτωση ή αποχωρούν εύκολα, χωρίς προβλήματα? Ο κόσμος, ιδίως εδώ στο κόμμα, έχει συνηθίσει να ζει με το πρόβλημα του Σπερχιού. Υπάρχει μια αναστάτωση. Καταλαβαίνει το πρόβλημα ότι είναι πολύ ακραία τα καιρικά φαινόμενα. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη γκρίνια. Απλώς προσπαθούμε και ευελπιστούμε ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρχει ύφεση στο φαινόμενο αυτό, το πάρα πολύ ακραίο.